Τώρα, πριν από 6 ώρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε τέλος στο σύριαλ με τον Έλληνα Επίτροπο. Θα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας. Πάμε στο Στέφανο Σίσκο, γιατί πριν από λίγο είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, Στέφανε. Ακριβώς, Νίκο, ολοκληρώθηκε και η συνάντηση. Αποχώρησε πριν από λίγο ο Απόστολος Τζιτζικώστας από το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη συνάντησή τους και το σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός είπε στον Απόστολο Τζιτζικώστα πως τον επέλεξε γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει εμπειρία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είχε διατελέσει και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και ένα πρόσωπο που την χάνει ευρείας αποδοχής από τους Έλληνες πολίτες, καθώς εκλέγεται με πολύ υψηλά ποσοστά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε πως στόχος της Αθήνας είναι να αναλάβει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην Κομισιόν που θα αναδεικνύει και τον ρόλο της Ελλάδος τόσο γεωπολιτικά όσο και γεωστρατηγικά στην ευρύτερη περιοχή. Που δεν έχει ανακοινωθεί πάντως ακόμα, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το χαρτοφυλάκιο. Όχι, είναι ακόμα σε εξέλιξη διαδικασία. Θα επιλέξει κιόλας η Ursula von der Leyen τον επίτροπο. Πρόταση είναι αυτή της Αθήνας και στο τέλος θα μοιραστούν και τα χαρτοφυλάκια. Πάντως, να σημειώσουμε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ένας εκ των δύο διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην επανεκλογή της Προέδρου της Κομισιόν και αυτό παίζει τη δική του σημασία. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τώρα από τη δική του την πλευρά, αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του, είπε πως αυτή η επιλογή αναδεικνύει και τη σημασία που δείχνει η κυβέρνηση στην Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, Νίκο. Στέφανε, σε ευχαριστούμε να δούμε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με τον νέο επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Θα είσαι η πρόταση της Ελλάδος για να αναλάβεις τα χρέη του επόμενου Έλληνα επιτρόπου στις Βρυξέλλες, σε ένα πρόσωπο που έχεις διαδραματίσει μια σπουδαία πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς έχεις διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας να ενώνει κανείς τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες με τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτακές καθιστούν ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα ηχέγγυα να φέρει εις πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη και εθνικά απαιτητική αποστολή. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι για μένα, θέλω να το ξέρετε αυτό, μοναδική τιμή και ευθύνη. Από την εμπειρία μου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γνωρίζω καλά ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση σας αυτή συνιστά και μια αναγνώριση του ρόλου και της δυναμικής της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, στην οποία άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχετε επενδύσει προσωπικά με πολλά και σημαντικά έργα.